Εύελιν, ξεκινάμε με σένα. Γεια σου, Δήμητρα. Περίμενα πώς και πώς να έρθει αυτό το look μπροστά μας. Θέλω λίγο να δω τι γίνεται από μέσα, τι έχεις κάνει ακριβώς ή αν αυτό... Αυτό τελειώνει εδώ, δεν ανοίγει κι άλλο. Όχι, δεν ανοίγει. Έχει... Είναι πουκάμισο, ίδιο μοτίβο, ίδιο print. Φανταστικό. Φόρεσα αυτή την παντελόνα, είναι σχεδιάστηρες από την Πάτρα. Και αυτό είναι vintage κομμάτι, το οποίο το τέριαξε, μου άρεσε πάρα πολύ μαζί με το παντελόνι. Πάρα πολύ ωραίο. Μου έχει ανοίξει την ψυχή πραγματικά. Ναι, επικρατεί αυτό που λέει τόσο, είναι ωραίο ο κύριος Κουδουνάρης, ότι έχεις κάνει ένα μίξ print, ναι, όλες floral, όλοι. Ναι. Αλλά αυτό είναι ένα αριστούργημα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Με τα σνικεράκια σου πολύ ωραία και άνετη, μία ωραία πρόταση που ήθελα να δω και είχα ανάγκη σήμερα να βαθμολογήσω. Έχω βάλει 2 και 1. Αλλά αυτό αξίζει 4. Αχ, ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, Δημητρά. Μπράβο σου, μπράβο. Πολύ ωραίο αυτό. Στέλιο. Ναι. Κοίταξε, είναι ωραίο look και φαίνεται ότι τα παιδεύεις τις εμφανίσεις σου και είναι ξεκάθαρο όλες τις μέρες, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή και τις αποτυχημένες φορές φαίνεται ότι έχεις παιδευτεί. Λοιπόν, κοίταξε, νομίζω δεν έχετε καταλάβει ακριβώς ποια είναι η δυναμική του φλωράλ. Δηλαδή, όταν λέμε θέλουμε να αναδείξουμε ένα φλωράλ ρούχο σε μία εικόνα, πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να το αναδείξεις. Μπλέκοντάς το με άλλα print που είναι πιο δυναμικά από το φλωράλ, δηλαδή το πάνω που φοράς, επειδή είναι πιο σκούρο και πιο γραμμικό, το καταπίνει το κάτω. Δεν το αναδεικνύει, γίνεται ένα. Η εικόνα είναι ένα. Εντάξει, αυτό το ένα το έκανε σωστά. Δηλαδή, έχεις βάλει 3 print πάρα πολύ ωραία δουλεμένα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι αναδεικνύει το φλωράλ. Εν πάση περιπτώσει, επειδή έχεις φλωράλ, λέμε ότι είσαι μέσα στο θέμα κι εσύ, όπως και οι άλλες. Είναι ένα look που είναι ωραίο. Η τσάντα δεν ταιριάζει καθόλου. Είναι μια πολύ αστική τσάντα. Το υπόλοιπο έχει έτσι ένα πιο μποέμικο χαρακτήρα. Θέλει μια πιο ελεύθερη τσάντα, πιο μαλακή, πιο μεγάλη. Και σίγουρα όχι λευκά sneaker. Αυτό το look δεν είναι για λευκά sneaker, θέλει κάτι άλλο. Δύο. Λάκη μου, εσύ, τι έγινε, τι συνέβη. Έχω φύγει από τον Κάφκασο, πάω Λευκορωσία, μετά πάω Θιβέτ ναι. Και μετά πάω Πόντο και βλέπω μπροστά μου τη Δήμητρα. Δήμητρα, έφτασες. Άργησα λίγο, αλλά τα κατάφερα. Τι ταξίδι και αυτό, ρε Δήμητρα. Πού με πας, πού με σέρνεις μαζί και με ρωτάς κιόλας. Μα αφού ξέρεις ότι μου αρέσει πολύ το print. Και του Καυκάζου και της Λευκορωσίας και του Πόντου. Αλλά και αυτό το ελληνικό και της Πάτρας. Είμαι πολύ έθνικη εγώ. International. Όντως έχεις εντυπωσιακή εμφάνιση. Πραγματικά. Και αυτή την κάνει τόσο κουλαρίκη. Το κάπως με λαψό πρόσωπο που σήμερα έχεις περισσότερο από άλλη φορά. Όμως δεν βλέπω καθόλου δέρμα, δεν βλέπω καθόλου σώμα, πουθενά. Αυτό το παλτό το από πάνω, με τέτοιο έντονο print, που είναι πολύ ωραίο, το βρίσκω υπερβολή. Δεν πάνε πει ότι δεν μ' αρέσει, μου αρέσει και όλο μαζί και συμφωνώ με την Ευελίνα ότι είναι ωραίο, είναι πολύ κοριτσίστικο. Αυτό που θα πέταγα εντελώς είναι αυτή η τσάντα σε αυτό το look. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Εντάξει, γι' αυτό παίρνεις από μένα ένα μείον βαθμό, γιατί είναι το θέμα της τσάντας. 3. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ δυνατό. 11,6 είναι η τελική βαθμολογία για σήμερα. Μπράβο σου.